Ακούστε τώρα τι υπάρχουν. Υπάρχουν τυρό ψωμάκια με πιπεριές φλωρίνης και αλαντικά. Από ποιον? Που πάμε, παιδιά. Από ποιον? Από αυτόν τον ένα, τον μοναδικό. Μοναδικό, το MasterChef, Λάμπρος Φακιόν. Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις σπάσει τη μύτη από το πρωί, ε. Μας έχει σπάσει τη μύτη. Καλημέρα, τι κάνετε. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχουμε πάρα πολλές λύσεις για την κουζίνα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο πολύ απλές και εύκολες συνταγές με τους μήλους Αγίου Γεωργίου. Είναι μια καινούργια, πολύ έξυπνη, πρωτοποριακή και καινοτόμα σειρά. Θα φτιάξουμε λαχταριστά τυροψωμάκια με λαντικά. Κοιτάξτε εδώ. Έρχονται. Κοίταξε, αυτό είναι μια ιδανική λύση τώρα που έρχονται και γιορτές για το τραπέζι. Σαν ένα μικρό σνακ. Έχουμε τυράκι, έχουμε μυρωδικά. Το οποίο ίσως θα θυμίσει και λίγο τη γεύση της πίτσας. Και όλο αυτό το έχουμε δέσει με πιπεριά φλωρίνης που θα φτιάξουμε εμείς. Δεν παίρνουμε έτοιμη, τη φτιάχνουμε εμείς και χρησιμοποιούμε τη βάση του μείγματος της Easy Bake για να φτιάξουμε αυτή τη δημιουργία και επίσης. Αλλά η Κατερίνα πήρε το έτοιμο πιατάκι, του τσίμπησε. Εννοείται, το ξέρω. Ένα βγάζω πλέον. Και επίσης θα φτιάξουμε μπάρες με μία απλή κίνηση και αυτή από τους μήλους Αγίου Γεωργίου και θα σας δείξω ένα πολύ έξυπνο tip για όλους εσάς που δεν προλαβαίνετε να τρώτε πρωινό. Να πάρετε μαζί σας πρωινό ή ξυπνάτε γρήγορα και τρέχετε το πρωί, πώς θα το κάνετε. Να λοιπόν, πάρω και μια μπάρα. Πάμε λίγο να δούμε την κάρτα. Να πάρω μια μπάρα. Λοιπόν, τυροψωμάκια με πιπεριά φλωρίνης και αλαντικά. Μια συσκευασία μείγμα για σπιτικά τυροψωμάκια Easy Bake. 125 γραμμάρια νερό, μια μεγάλη πιπεριά φλωρίνης, 115 γραμμάρια λάδι, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, ένα κουταλάκι του γλυκού βασιλικό ξερό. Πάμε σε ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξέρι, ένα τρίτο από κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, ένα τρίτο από ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, μία πρέζα γλυκάνισο αποξηραμένο, 150 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα, 100 γραμμάρια σαλάμι. Εντάξει, πάει αυτό. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, αν θέλετε εσείς, μπορείτε να βάλετε και σαλάμι πεπερώνι, να είναι και πικάντικο, ακόμα καλύτερα. Και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και το μείγμα για τις σπιτικές μπάρες. Πες. Και σε αυτό το σημείο, τι? Να ευχαριστήσω τη μαμά σου για τις ευχές. Και να παίρνω ένα μήνυμα στον αέρα. Και ευχαριστώ πολύ. Η οποία μου λέει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνει στο Λάμπρο μας και νομίζω ότι είναι καμία κοπέλα του Λάμπρου. Και λέω, έχει κοπέλα ο Λάμπρος και μου στέλνει εμένα μήνυμα, θα τρελαθώ. Αλλά τελικά ήταν η Μανούλα. Είναι εξαιρετικό το παιδί σας και μπράβο σας που έχετε μεγαλώσει ένα τέτοιο παιδί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο βήμα, θα κάνουμε τις μπάρες. Θα πάρουμε ένα ταψί και κοιτάξτε τώρα πραγματικά πόσο εύκολο θα γίνει αυτή η δουλειά μας. Λοιπόν, η συσκευασία αυτή είναι για ένα μικρότερο ταψί από το κλασικό ταψί που έχουμε στο σπίτι μας, οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω δύο. Βάζω. Πώς φαίνεται αυτή η ιδέα? Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, μπράβο. Γιατί Σωτηρί. Μου χρειάζονται όλες αυτές οι μπάρες. Κοιτάξτε τώρα. Συνήθως, μισό λεπτό. Σωτήρη, συνήθως δεν μπορώ να σου δώσω αυτό που φτιάχνει ο Λάμπρος, γιατί κάνεις κάμερα. Αυτό όμως μπορώ να σου το δώσω. Λοιπόν, το κοιτάξτε τώρα με πόσα απλά βήματα θα κάνουμε αυτή τη συνταγή. Θα ρίξουμε το μείγμα στο ταψί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και έχω να σου πω ότι δεν υπάρχει δεύτερο. Αυτό. Αλήθεια. Λοιπόν, το δεύτερο, θα βάλω. Το δηλαδή... μαζί σου και το λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Εντάξει, αν είστε σπίτι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βάλετε γάντια. Εγώ θα βάλω και με το χέρι μας θα στρώσουμε το μειγματάκι. Αυτό έχουμε βάλει μια λαδόκολα που σας είπα, κοίτα. Παίρνει, άνοιξε το στόμα. Πολύ ωραία έτσι εδώ, το στρώνουμε όμορφα. Θα πάρεις πλάκα. Και έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Το πατάμε, βλέπεις εδώ, Κατερίνα, να είναι ομοιόμορφο. Πάμε στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε για 10 με 12 λεπτά ανάλογα με το φούρνο σας. Εμένα στο σπίτι μου πήρε 10, εδώ μου πήρε 12. Εντάξει, οπότε θα το δείτε με το χρώμα. Πάω στο φούρνο. Πήγαινε, όταν πήγαινε. Λες με το χρώμα... Θα δεις τώρα. Πήγαινε και φτιάξε μπόλικες, γιατί το ένα ταψάκι θα φύγει. Λοιπόν, το βάζουμε το μείγμα στο ταψί. Τώρα, το ψήνουμε και κοίταξε, Κατερίνα, πώς είναι το αποτέλεσμα. Μετά από 10 με 12 λεπτά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Α. Λοιπόν, μέσα υπάρχουν ξηροί καρποί, υπάρχει σοκολατίτσα νομίζω. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα, βλέπεις ότι το μείγμα είναι λίγο ζεστό. Ναι. Πρέπει να το κόψουμε πριν κρυώσει. Αχα. Οπότε, με ένα μαχαιράκι θα το κάνουμε
Ναι, γιατί μετά δεν κρύβεται. Θα σπάσει. Δεν είναι αναγκαίο να το κάνουμε αυτό. Αν θέλουμε να, έχουμε καλοσχ... να είναι καλοσχηματισμένο, το κάνουμε από πριν. Αν θέλουμε να το σπάσουμε, το σπάμε το χέρι. Λοιπόν, πάσε που φτιάχνει έτσι και τα κομμάτια, το μέγεθο του κομματιού που θε εσύ όπω τα θε. Ακριβώ. Ξέρει, ανάλογα με την προπόνηση, ξέρει πόσο να φας. Άρα... Λοιπόν, τώρα έχουμε λοιπόν εμεί σήμερα κάνουμε δύο πράγματα. Και τώρα κάνουμε τι μπάρε των Δημητριακών, έτσι. Ακριβώ. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε άρα, κοίταξε με, έχω χαράξει το ταψί τώρα, το αφήνουμε να κρυώσει και είμαστε έτοιμοι. Το αφήνω εγώ πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τη λύση που σας είπα. Πολλοί κόσμοι ξυπνάει το πρωί, τρέχει, δεν μπορεί να φάει πρωινό, δεν προλαβαίνει. Τι θα κάνουμε? Μπορούμε να πάρουμε αυτές τις μπάρες που έχουμε φτιάξει, να τις αποθηκεύσουμε σε ένα βαζάκι, εδώ μέσα, εντάξει, και να φτιάξουμε αυτό. Αυτή την τέλεια λύση με γιαούρτι. Αυτό και... τρως κάθε μέρα. Ναι. Ναι, κάτι αντίστοιχο. Το οποίο, κοιτάξτε ποιο είναι το προτέρημά του. Ότι το κλείνουμε με ένα καπάκι. Έχουμε βάλει γιαούρτι με τις μπάρες. Μπορείτε να το βάλετε στην τσάντα σας. Άμα το γυρίσετε ανάποδα, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Μπορείτε να το φάτε στην κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο, αν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Οπότε, πώς φαίνεται αυτή η ιδέα? Εξαιρετικό. Τέλεια. Λοιπόν, άρα τελειώσαμε με τις μπάρες. Πάμε τώρα στο τυρόψωμο. Λοιπόν, έχω δημιουργήσει μια πολύ καλή συνταγή με αυτή τη βάση. Όπως σας είπα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση αυτή και να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, χωρίς βέβαια να τροποποιήσετε τη βάση της συνταγής, η οποία είναι τα υγρά, το λάδι και το νερό. Και μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ έξυπνο, το οποίο θα το κάνουμε σήμερα. Κοιτάξτε, έχουμε ένα μπολ. Εντάξει. Το οποίο τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα το κόψουμε. Αυτές οι μπάρες, να σου πω, αυτές οι μπάρες σου θυμούν και μια διάθεση και χαρά για να χορεύεις. Να. Λοιπόν, φτιάχνουμε τα τυροψωμάκια. Κοιτάξτε τώρα. Αδειάζουμε το μείγμα στο μπολ. Φέρ' το εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, μια συσκευασία τώρα. Η βάση μέσα έχει λάδι, νερό και τυρί. Εγώ έχω τροποποιήσει λίγο τη συνταγή και τι έχω κάνει. Για να δώσω ένα λίγο και πιο ερωταστικό και πιο τσαχπίνικο και με τα μπαχαρικά να έχει μια πολύ μεγάλη, καλύτερη ένταση και νοστιμιά, θα πάρετε πιπεριές Φλωρίνης, αυτές εδώ. Αυτό το κάνετε αν θέλετε, το οποίο θα σας δώσει και μια σπιτική, ένα σπιτικό αποτέλεσμα ακόμα περισσότερο. Παίρνετε τις πιπεριές Φλωρίνης, τις αλήφετε με λίγο λάδι και τις βάζετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Γιατί? Γιατί έτσι δημιουργείτε τις δικές σας πιπεριές Φλωρίνης που παίρνετε από το βάζο. Πώς φανταστείτε. Πολύ καλή. Λοιπόν, έχουμε το μείγμα. Θα ρίξω μέσα τα μπαχαρικά, τη γλυκιά πάπρικα, το βασιλικό το ξέρω, τη ρίγανη, το σκόρδο σε σκόνη και το πιπέρι και τέλος τον αποξηραμένο γλυκάνισο. Εδώ να σας πω ότι τα μπαχαρικά που θα βάλουμε μέσα στο μείγμα μπορείτε να βάλετε εσείς ό,τι θέλετε. Δεν τροποποιούν τη συνταγή. Δηλαδή σε αυτή τη μικρή ποσότητα απλά δίνουν ένταση και γεύση. Δεν θα χαλάσει το τελικό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις. Οπότε τα μπαχαρικά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βάλουμε τη δημιουργικότητά μας να δουλέψει και να δώσουμε το χαρακτήρα και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάμε τώρα. Αυτά που τρώμε. Παρακαλώ. Αυτά μέσα, έτσι. Βεβαίως. Έτσι να τα κάνετε. Η ίδια συνταγή είναι. Να το κάνετε. Λοιπόν, τώρα θα πάρω εγώ τα γάντια και θα κάνω τώρα το μυστικό αυτής της συνταγής. Αυτό θα ενώσει όλες τις γεύσεις. Όπως σας είπα, έχω ψήσει τις πιπεριές Φλωρίνης, στις οποίες πρέπει να βγάλουμε την εξωτερική φλούδα, εντάξει, για να είμαστε ακόμα πιο σωστοί. Βλέπεις εδώ, βγάζουμε τη φλούδα, βγάζουμε τα σπόρια. Τα σπόρια και κρατερέξεις, θέλω να κάνεις. Πείτε μου, σεφ. Θέλω να ανοίξεις το μούλτι. Ανοίξε το μούλτι. Είναι αυτή η λύση, είναι σαν το παίρνουμε έτοιμο στο βάζο. Απλά δεν έχει το λάδι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μεγάλη ποσότητα και να το φυλάξετε σε ένα βάζο με λάδι. Έτσι έκανε. Έτοιμο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Παίρνουμε τη σάρκα της πιπεριάς Φλωρίνης χωρίς την πέτσα, τη φλούδα, και το βάζουμε στο μούλτι. Ρίχνουμε επίσης μέσα το λάδι. Και έτσι θα δημιουργήσουμε μια κόκκινη πάστα και γι' αυτό είναι και το κόκκινο ωραίο χρώμα που έχει. Κλείνω να κατέβω, σεφ. Rock and roll. Παιδιά, ο Νίκος. Let's do it. Συγγνώμη, παίρνει. Ο Νίκος κοιτάει με τέτοιο ενδιαφέρον. Νίκο, τώρα το βγάλεις αυτό. Τέλεια. Έλα. Και βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε τις δικές μας πιπεριές Φλωρίνης. Τέλεια. Και αποφεύγουμε να αγοράσουμε. Φτιάχνουμε τις δικές μας, φτιάχνουμε την ποσότητα που θέλουμε, τη φυλάσσουμε. Σπιτικό. Ωραία, φτάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το μειγματάκι αυτό.
Στην ουσία έχουμε ενοποιήσει την πιπεριά Φλωρίνης με το ελαιόλαδο για να ενοποιηθεί καλά στη συνταγή. Κοίτα, και τα ρίχνουμε μέσα. Όλα, έτσι πάει. Απλά. Εγώ έτσι απλά. Πάρα πολύ απλά. Θα βάλουμε επίσης το νερό. Εντάξει. Και θα ρίξουμε μέσα το σαλάμι ή πεπερόνι, αν θέλετε πικάντικο. Εδώ να σας πω ότι ένα έξτρα μπαχαρικό μπορείτε να βάλετε. Φυσικά είναι το μπούκοβο, θα δώσει πολύ ένταση και θα το κάνει λίγο spicy. Πικάντικο. Λοιπόν, ο Λάμπρος λατρεύει δύο πράγματα σήμερα στις συνταγές του. Το ένα είναι τα φύλλα δάφνης και το άλλο είναι το μπούκοβο. Όχι μαζί βεβαίως, λοιπόν. Δηλαδή δεν έχει τύχει ποτέ, αλλά. Λοιπόν, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι κρατήστε το αυτό. Πρέπει να κόψετε τα αλαντικά και το τυρί σε πολύ μικρά κομμάτια. Και σαν ένα ζάρι από το τάβλι. Αυτό είναι το μέγεθος. Γιατί αν το κόψουμε πολύ μεγάλο, δεν θα μπορεί να το ενσωματώσουμε καλά στη συνταγή. Οπότε, κοίταξε με. Ρίχνουμε τυρί, σαλάμι, τα αλαντικά. Και με μία φίλη. Με τη φίλη τη Μαρίζα. Μαρίζα. Θα ανακατέψουμε. Κάνει αυτό το κορίτσι. Στην αρχή ανακατεύουμε ή με ένα κουτάλι, δεν υπάρχει θέμα. Μέχρι να αρχίσει να γίνεται μείγματάκι όμορφο, που το άρωμα είναι εκπληκτικό. Είναι όπως σας είπα, είναι ένα σπιτικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείτε τη βάση και βάζετε το δικό σας χαρακτήρα. Και εγώ έχω επιλέξει να κάνω αυτή τη συνταγή, έρχονται και γιορτές και είναι τέλειο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Όπως είπα, ανακάτεψα τώρα και με τα γάντια θα κάνουμε το μείγμα σαν ζύμη. Πανεύκολο. Κρατερέ, πίσω έχω ένα ταψί. Μάλιστα. Που έχω βάλει ήδη κάποια. Φυσικά. Σωμάτια. Βλέπετε εδώ ότι είναι μια. Πω, Κατερίνα, μίλησε λίγο. Μα παιδί μου, αφού μυρίζει. Μέχρι εδώ μυρίζει. Και δεν είναι και τέτοιο να κάνουμε, ξέρεις. Εντάξει. Αυτό έρχεται, η μυρωδιά έρχεται μόνη της. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Όπως βλέπεις, είδες γιατί σου πω ότι το τυρί είναι σημαντικό να είναι σε μικρά κομματάκια. Ήδη τόσο μικρό που είναι, αρχίζει και δραπετεύει λίγο. Αυτή η ζύμη και η συνταγή θα σας βγάλει 10 ψωμάκια των 100 γραμμαρίων. Οπότε, κοίτα τώρα. Θα πάρουμε το μειγματάκι. Αυτό είναι τέλειο να καλείς παιδάκια στο σπίτι, και να σου τα βγάζεις αυτά. Καταπληκτικό. Σούπερ. Λοιπόν. Πριν έβαλα λίγο παραπάνω πιπεριά φλωρίνης. Όχι μόνο. Πριν έβαλα λίγο παραπάνω πιπεριά φλωρίνης και θα δείτε ότι η διαφορά είναι λίγο πιο κόκκινη. Επίτηδες. Για να καταλάβετε ότι εσείς δίνετε το χαρακτήρα που θέλετε και όχι το μείγμα. Οπότε κοίταξε εδώ. Για να δούμε. Α, βέβαια. Αν βάζαμε ακόμα περισσότερη πιπεριά φλωρίνης ή περισσότερη πάπρικα, θα φτάναμε στο κόκκινο χρώμα. Και πάπρικα και η πάπρικα και η πιπεριά μαζί. Τέλεια. Δίνει το χρώμα. Λοιπόν, δεν θα κάνω τα υπόλοιπα. Τώρα, σε αυτή τη συνταγή θα ψήσετε στους 190 βαθμούς, όχι στους 180. Για πόσο? Για 25 με 30 λεπτά. Τίποτα. Πριν όμως, τι θα κάνετε, θα τα αφήσετε 20 λεπτά να κάτσουν, εντάξει, να ξεκουραστούν 20 λεπτά με μια πετσετούλα από πάνω, εμείς εδώ δεν το κάνουμε και θα πάρετε ένα αυγουλάκι και θα αλείψετε από πάνω για να δώσουμε και ένα ωραίο χρώμα αυτό το γυαλιστερό. Βεβαίως, δηλαδή βεβαίως. Αυτό το χρώμα εδώ, για όσους δεν το ξέρουν, που φαίνεται ότι είναι λίγο έτσι. Σαν να έχει βάλει δηλαδή, γυαλιστική είναι το αυγουλάκι. Κρόκος μόνο, όχι ασπράδι. Θα βάλετε σε ένα μπολάκι κρόκο, θα τον αραιώσετε με ένα κουταλάκι του γλυκού νερό και θα το αλείψουμε.